Ονομάζομαι Πατήρ Κωνσταντίνος Ελλάς και είμαι εφημέριος στην ενορία των Αιγινητών Αγίων, στο λιβάδι της Αίγινας. Βρισκόμαστε στο παρεκκλήσιο της ψηλαφίσου του Αγίου Θωμά, το οποίο θα πανηγυρίσει και πανηγυρίζει κάθε πρώτη Κυριακή μετά το Πάσχα. Και πρώτα Θεός και φέτος, με κάποιον τρόπο, βεβαίως. Ήθελα να μοιραστώ μαζί σας έναν προβληματισμό μου και μια σκέψη. Όπως και εσείς, έτσι και εγώ, έχω την οικογένειά μου, τα αγαπημένα μου πρόσωπα, το άγχος, το φόβο, τον τρόπο, κάποιες φορές. Υπάρχει και τρόμος βεβαίως και πανικός. Ήθελα λοιπόν να πω το εξής. Έχουμε εδώ και κάποιες μέρες στην Εκκλησία μας που έχει ξεκινήσει μια πορεία. Ένα διάβα το οποίο καταλήγει, ας με επιτρέψει να καταλήγει στον Γολγοθά. Έτσι φαίνεται τα πράγματα, γιατί μέχρι και εκεί φτάνει ο Χριστός μας, αλλά δεν σταματάει εκεί. Όλοι εμείς σήμερα βιώνουμε ένα δικό μας Γολγοθά, ένα προσωπικό Γολγοθά, ο οποίος είναι μαρτυρικός σε όλους μας, όλοι μας, δεχόμαστε μαστιγώσεις, οι οποίες είναι είτε ο φόβος, είτε το άγχος, κάποιες λάθος κινήσεις, ακόμα και πολλές φορές οι έννοιες έχουν χάσει το αρχικό τους νόημα. Αγαπάς κάποιον σήμερα επειδή δεν τον πλησιάζεις, ή η επαφή, ή το να τρέξεις κάποιον να τον βοηθήσεις μπορεί να αποβεί και μοιραίο. Έχουν αλλάξει πολλά στην καθημερινότητά μας. Όπως σας είπα λοιπόν, η πορεία ορωνών είναι ένας Γολγοθάς, τον οποίο τον βιώνουμε και θα τον βιώνουμε μέχρι που θα μας ενημερώσουν οι ειδικοί ή θα δείξει έστω το πράγμα μόνο του. Αυτός όμως ο Γολγοθάς μας οδηγεί κάπου. Ο Γολγοθάς της Εκκλησίας οδηγεί στην Ανάσταση. Ο δικός μας άραγε πού? Μήπως όταν θα τελειώσουν όλα η ζωή μας θα είναι η ίδια? Μήπως τελικά ο Γολγοθάς δεν πρέπει να είναι τέρμα, ότι όλα τελειώσαν και ξαναγυρίζουν στην καθημερινότητά μας, αλλά πρέπει να λειτουργήσει σαν ένα εργαστήρι για τη ζωή μας, όπως είναι και η Ανάσταση του Κυρίου μας. Με τη σταυρική του θυσία, με την ηθελημένη θυσία του, ο Χριστός μας οδηγήθηκε στην Ανάσταση. Σε μια Ανάσταση η οποία δεν ξεπηδά απλά μόνος του από τον τάφο, χωρίς τους ανθρώπους, μακριά τους ανθρώπους, αλλά είναι αυτή η υπέροχη εικόνα που έχει η Εκκλησία μας. Ένας Χριστός ο οποίος εισβάλλει στον Άδη, κατεβαίνει, πατάει πάνω σε συντρίμια, αρπάζει ανθρώπους και τους βγάζει από τον Άδη. Τους χαρίζει τη ζωή. Εμείς άραγε, τελειώνοντας όλος αυτός ο Γολγοθάς, έχουμε σκεφτεί ότι θα έπρεπε με κάποιον τρόπο να εργαστούμε με τον εαυτό μας, να ξεφύγουμε από το μηδέν, από τον θάνατο, από όλες τις δυνάμεις οι οποίες οδηγούν στο μηδέν. Όπως είναι η αδικία, όπως είναι η έλλειψη αλληλεγγύης. Ακόμα και τώρα, αδελφοί μου, μπορούμε μέσα σε αυτά τα δύσκολα χρόνια, συγκυρίες, όπως θέλετε πείτε το, μέσα σε αυτές τις δυσκολίες που έχουμε όλοι μας, μπορούμε και πρέπει να εργαστούμε με τον εαυτό μας. Να ξεφύγουμε από το μηδέν. Πολλές φορές λέμε ότι ελπίζουμε σε κάτι καλύτερο και η ελπίδα πεθαίνει πάρα τελευταία. Ποιος άραγε όμως από εμάς έχει σκεφτεί ότι τι να την κάνει μια ελπίδα η οποία πεθαίνει? Μια ελπίδα η οποία δεν ξεφεύγει από τον θάνατο και τις δυνάμεις της. Ένας λόγος λοιπόν που η Εκκλησία μας εδώ και τόσες χιλιάδες χρόνια συνεχίζει και θα υπάρχει και θα συνεχίσει είναι γιατί οι δυνάμεις του θανάτου δεν την αγγίζουν. Οι δυνάμεις της με οποιονδήποτε τρόπο και μορφή θα είναι για μας μια νίκη, η οποία νίκη θα έχει μια προοπτική και δεν θα είναι μια νίκη η οποία οδηγεί πάλι σε σκλαβιές, πάλι σε χειρότερα κατεστημένα. Μια νίκη η οποία οδηγεί στη ζωή. Αυτό που λέμε στην Εκκλησία αιώνια ζωή είναι αυτό το οποίο όλοι μέσα μας το έχουμε και το κρύβουμε ή πολλές φορές η θελημένα το φανερώνουμε. Όταν για παράδειγμα μεγαλώνουμε τα παιδιά μας, τα μεγαλώνουμε και πάντα έχουμε την προοπτική μας ότι θέλουμε να ζήσουν, να ευτυχήσουν, να γεράσουν κι αυτά. Φτιάχνουμε ένα σπίτι. Ποτέ δεν το φτιάχνουμε με την προοπτική ότι θα πέσει κάποια στιγμή, αλλά συνεχίζουμε, το συντηρούμε, το διατηρούμε όσο διακέσει,
όπως και το αυτοκίνητο, όπως και όλα τα άλλα. Η αιώνια ζωή είναι μέσα μας. Όπως και αυτή η ελπίδα, η χριστιανική, εγώ θα έλεγα, η οποία δεν πεθαίνει ποτέ. Αντίστοιχα, η ανθρώπινη ελπίδα κάποια στιγμή όντως πεθαίνει, ίσως και τελευταία. Αλλά η χριστιανική ελπίδα δεν πεθαίνει. Ίσα-ίσα γνωρίζει Ανάσταση και μια Ανάσταση η οποία οφείλει, αν μου επιτραπεί η λέξη αυτή, ίσως θα ήταν όφελος για μας να σηματοδοτεί την αλληλεγγύη και την αγάπη, τη θυσιαστική αγάπη. Με αυτήν την οποία ο Χριστός μας θέχτηκε να ανέβει τον Γολγοθά τον δικό του και να αναστηθεί. Εύχομαι σε όλους καλή Ανάσταση και πραγματικά να βγούμε καλύτεροι, όχι οι ίδιοι, να βγούμε καλύτεροι από αυτό το Γολγοθά που ζούμε. Καλή Ανάσταση, αδελφοί μου.